14 του Μάρτη επίσης, να μην ξεχάσουμε. Τούτο που είχαμε να πούμε και την προηγούμενη φορά, είναι ότι κάτι το οποίο θέλω να πω για να το πούμε μια και σηκήμα που θέλω να το δει. Λοιπόν, ξεχωριστά, πάρτε κόψω ξεχωριστά το κομμάτι. Λοιπόν, 3 του Μάρτη του 57 είχαμε τη θυσία, όμως, όχι πελά, θυσία του Αυξεντίου, συνειδητά ο άνθρωπος αποφάσισε να θυσιαστεί και σκιάβασα εγώ ότι ο Αυξεντίου, ο αγώνας της ΕΟΚΑ τότε, δεν έπαιρνε καλά. Και αποφάσισε να θυσιαστεί ακριβώς για να δώσει όθηση. Γιατί σκεφτώ για να τρεις μιλούμε. Ήταν η επέτειος του απαγχωνισμού του 18χρονου του Ευαγόρα Παλλιγαρίδη, φίλε, 18χρονου κοπέλι, 14 Μάρτη του 1957. Δεν μπορώ καν να το επεξεργαστώ το πράγμα. Με αφορμή την διευθυνσία του Αξιντίου είχα βρει, γιατί που μητσίζε, θυκιάβαζα τα συγκινούν, τα πραγματικά έκλαια, όταν θυκιάβαζα τα ποίηματα του ανθρώπων κοινού που έγραφα μέσα στα κρατητήρια και πιέννα και στην Αχώνη, Ανδρέας Ζάγος, Πατάτσος. Δηλαδή ακούω την ενάτη συμφωνία, την ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν. Είμαι ανάμεσα σαν αγγέλους, μάνα μην ανησυχείς για μένα, να χαίρεσαι για μένα, σε φιλό αδερφέ μου, ο Ζάκος. Μιλάς για πράγματα πραγματικά, όπως καταργήσαμε σήμερα. Εγώ τον καιρό που μου φοιτητής είχα... Να πω σήμερα, να έρθω εδώ, άφηστε το. Είχα τον... όσον κουφόν ήταν από τότε, εγώ προσπαθούσα να βρω να καλύψω την αλήθεια. Είχα τον Τσε Γκεβάρα και τους αγωνιστές Ιώπα. Πώς να ακούγονται για κάποιους κουφόδουν το πράγμα. Αλλά οι άνθρωποι που αγωνίζονται για που πιστεύουν για την ελευθερία τους, χωρίς να μισούν, τούτοι οι άνθρωποι δεν μισούσαν κανένα. Ο Μάτσης έγραψε το ποίημα. Δεν με νοιάζει για αν είναι Εβραίοι, Έλληνες ή Τούρκοι, που κυριαρχούν, που διαβαντεύουν την χώρα, φτάνει να είναι εκείνοι που την ποτίζουν με το αίμα και τον υδρόταν του. Και τώρα να είναι πάει σε όλες τις κατευθύνσεις. Και στους φασιστοπατριωτικό παπάρες, και στους λεγόμενους ψευτοαριστερούς. Τους ψευτοαριστερούς. Λοιπόν, εντάξει, και εγώ νιώθω ότι πρέπει να αποτιμήσουμε φόρον τιμής σε τους ανθρώπους που θυσιάζαν τη ζωή τους, ασχέτως των κινήτρων που είχαν οι ηγέτες τους, με κοφτημένο γρήμα, με ο μακάριος. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι πραγματικά νιώθαν ότι θέλαν να αγωνιστούν για την ελευθερία τους, 20-22 και χρόνο κοπελούθηκε. Εντάξει, μην το ξεχνούμε το πράγμα, γιατί κοπελούθηκε. Ήταν πάστα που με ήρθε, δεν είχαμε τίποτε, ό,τι μαθαίνα. Λοιπόν, ό,τι ξέρα. Λοιπόν, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Φυσικά και εκμεταλλεύτηκαν πολλοί άνθρωποι τον αγώνα της ΕΟΚΑ, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία, ήταν μια ηρωική στάση κάποιων ανθρώπων, όχι ουλών, κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι εμπιστέψαν ότι μπορούσαν να βάλουν μια αυτοκρατορία. Λοιπόν, τους ανθρώπους εγώ τους πετάξω στον καλαθόμενο Χρήστο, γιατί υπήρχε κάποιος γρίβας, ο οποίος έκαμε την ΕΟΚΑ πίτα και έφερε τους Τούρκους μετά. Λοιπόν, θα τους πετάξω. Τούτοι άνθρωποι είναι άξιοι να τους μνημονεύουν. Πραγματικά. Φίλε, επειδή ξέρεις ότι η σύντροφος μου είναι Βουλγαρία. Λοιπόν, πριν 2 μήνες, 3 μήνες, έκαναμε έναν ντοκιμαντέρ, βοηθήσαμε να κάνουμε έναν ντοκιμαντέρ για ο Παπτσάροφ. Δεν σου λέει τίποτε το όνομα. Ο Παπτσάροφ είναι ένας ποιητής, ο οποίος εκτελέσαν τον Γερμανοί. Και όταν εθιέβαζα το αποχαιρετιστήριο, το γράμμα που έστειλε στη μάνα του, στη γυναίκα του ή κάτι, φίλε, είναι σαν που εθιέβαζα τα αποχαιρετιστήρια που έστειλαν οι αγωνιστών της ΕΟΚΑ ή κάτι. Και εκείνη την ώρα ξέναμε πως ότι ήταν το μεγαλείο των ανθρώπων. Πρώτα απ' όλα, ένεχει πατρίδα με την έννοια εν Έλληνας, εν Βουλγάρος, εν whatever. Λοιπόν, έχει να κάνει και το τι έτσι πραγματικά θέλω σε κάποια φάση, άμα έβρω λίγο χρόνο που, δουν τη μισοδίνη, τη σκλαβία που κάνουν όλοι μας, ένα πράγμα που θέλω να το διερευνήσω, θα ψάξω, δηλαδή τι είναι εκείνο το πράγμα που κάνουν οι ανθρώπους, να κάνουν πράγματα τα οποία είναι υπεράνθρωπα, στο όνομα, ας πούμε, είτε της πατρίδας, όχι της ελευθερίας παραπάνω. Είναι ελευθερία, είναι η ανάγκη του ανθρώπου να είναι ελεύθερος. Είναι τούτη η ανάγκη. Τώρα τι περιεχόμενο της διάς, τι το περιτύλιγμα της διάς, δεν έχει σημασία. Ναι. Η ουσία είναι ότι οι άνθρωποι για να φτάσεις στο σημείο, μέσα στην Κύπρο, μέσα στην τόσο του σκατό, να φτιάξεις πας στα βουνά που δεν μπορείς να χωστείς που πουθενά, και να τα βάλεις με μια αυτοκρατορία, η οποία 10 χρόνια προηγουμένως νίκησε, όχι μόνη της φυσικά, τους Ναζί. Γιατί οι Εγγλέζοι ήταν βασικός παράγοντος για να νικήσει ο φασισμός, ο Ναζισμός. Λοιπόν, και βάλαν τα με μια αυτοκρατορία. Εγώ μιλώ για τους ανθρώπους τους απλούς που πολεμήσα, ρε. Δεν μιλώ μια γρήπα, μια γαρένα. Λοιπόν, τούν τους ανθρώπους, ναι, είναι η ανάγκη για την ελευθερία που τους όθησε.
Λοιπόν, τώρα, αν κάποιοι τους καπηλεύονται... Όχι, στο όνομα της ελευθερίας, γιατί πράγματα είναι ικανός ο άνθρωπος. Ναι, οι ήρωες είναι άνθρωποι κανονικοί σε εξαιρετικές περιστάσεις. Αυτή είναι η ήρωες. Γι' αυτόν άλλο στεχάρι μου, τον αξεντίου τον εμνημόνευσε ο Ρίτσος, ο μεγάλος ποιητής της αριστεράς, ο οποίος διώχθηκε για τις ιδέες του. Δεν ήταν του καναπέ και του... Τους βρωμό που τους γράφουν στα Facebook. Μην παίρνεις, μην είναι. Λοιπόν, ο Ρίτσος έγραψε τον αποχαιρετισμό για τον Αυξεντίου. Ο Καμί, ο μεγάλος φιλόσοφος, κομμουνιστής και μετέπειτα αναρχικός, έγραψε για τον Μιχαήλ Καραολί, τον μικρό Ελληνόπουλο. Λοιπόν, τι να πω, ας πούμε. Και εμείς έχουμε δολοφόνους από το πράγμα. Είναι ένας προμαύρο, ρε κουμπάρε. Είναι ένας προμαύρο. Έσου αρέσκει η Ιώκα, μεν την λαλείς η Ιώκα. Λάδε, αλλά με μου τις αλαβατάς. Υπάρχουν αξιολόγοι όμως. Ο Μιχάλης ο Μιχαήλος δημοσιογράφος, ναι. Πολλά αξιολόγος δημοσιογράφος, έκαμε έρευνα και ο άνθρωπος αναγνωρίζει τσίτου, ας πούμε, για τους ανθρώπους. Δηλαδή, είχε ανθρώπους σοβαρούς που καταλαντιλαμβάνονται. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα, και γι' αυτό σε πια τηλέφωνο, χάρη μου, πολλά σημαντικό είναι να γίνει μια διάκριση επιτελούς, γιατί μες στον τόπο ισοπεδώνουμε τα ούλα, δεν έχουμε κριτική σκέψη. Επίσης, οι Κούρδοι, ρε, πόσες φορές έχουν ταυτότητα, είναι Κούρδοι. Το να είσαι Έλληνας, Γάλλος, Τούρκος, Πορτογάλλος, δεν είναι ιδιότητα. Είναι θέμα κουλτούρας. Εντάξει, γεννηθήκαμε στον τόπο, έχει μια ιστορία όμως. Εντάξει. Δεν ναι. Σημαίνει ότι να γίνουμε όλοι έναν πράγμα. Οι Ινδιάνοι, ας πούμε, έχουν την δική τους την κουλτούρα, την παράδοση. Δεν είναι κακόνι το πράγμα, έτσι είναι πράγμα. Αλλά μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, ρε, μην τα πετάσουμε στον καλαθόν τώρα Χριστό. Ξέρεις τι θα πραγματικά να κάνω. Γιατί να μας κατηγορήσουν ότι είμαστε ψωνάρες και κάνουμε... Μας κοφτεί ρε φίλε, μας κοφτεί. Γεια, γεια. Λοιπόν, εντάξει.